σας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φυλακτιάβαση. Άλλη μια εκβαθέων εξομολόγηση για ένα καυτό θέμα, ένα θέμα που βασανίζει τις εφημερίδες και τα μέσα γενικά επικοινωνίας αυτές τις ημέρες, αλλά που βασανίζει με όλες τις προεκτάσεις του την ελληνική κοινωνία για ο σατανισμός. Πριν όμως προχωρήσω στον απόψινό καλεσμένο, τον σεβαστό πρωτοπρεσβύτερο Αντώνιο Λεβεζόπουλο, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Στην δίωξη, ή μάλλον στην δικαστική έρευνα καλύτερα, που άρχισε για το ΚΕΦΕ. Θα θυμάστε όλοι καλά ότι πρώτος εγώ από εδώ, από τον τηλεοπτικό σταθμό, από την τηλετόρα, αλλά και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και από την εφημερίδα Νέοι Άνθρωποι, πρώτος εγώ και οι συνεργάτες μου, ο κύριος Ζαφυρακόπουλος, ο κύριος Ζαφυρίου, ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα για το ΚΕΦΕ. Φτάσαμε σε πάρα πολλά λεπτά σημεία και σήμερα η υπόθεση, μετά από μηνυτήριο αναφορά, την οποία έκανα εγώ, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας κύριος Αγγελής, με τόλμη, με μεγάλη τόλμη, έχει διατάξει προκαταρτική εξέταση για το ΚΕΦΕ. Θα διαβάσατε φυσικά, και αν δεν το διαβάσατε σας το λέμε, ότι η αστυνομία και η εισαγγελία πήγαν στα γραφεία του ΚΕΦΕ, έκαναν έρευνα, πήραν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα αναλύσει η δικαιοσύνη, και από εδώ εμείς κάνουμε μια έκκληση. Κάνουμε μια έκκληση σε όλο τον ελληνικό λαό και πάνω απ' όλα στους γονείς που αγαπάνε τα παιδιά τους, που σέβονται το μέλλον του τόπου, που σέβονται τον ελληνισμό και σέβονται την Ορθοδοξία. Ό,τι στοιχείο υπάρχει, ό,τι έχετε για το ΚΕΦΕ, μην διστάσετε να επισκεφτείτε τον εισαγγελέα, τον κύριο Αγγελή, ή να τα ταχυδρομήσετε στο δικαστικό μέγαρο της Σχολής Ευελπίδων. Ο εισαγγελέας, ο κύριος Αγγελής, έχει αναλάβει ένα σπουδαίο έργο, ένα έργο ζωής, θα μπορούσαμε να πούμε, που είναι γεμάτο Ελλάδα και Ορθοδοξία. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι αυτή την έρευνα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε για να διαφωτιστεί ο ελληνικός λαός, να μάθουμε επιτέλους τι είναι ακριβώς αυτό το ΚΕΦΕ, τι κρύβεται πίσω από αυτό το κέντρο της φιλοσοφίας, κέντρο το οποίο εφηρμοσμένης φιλοσοφίας, κέντρο το οποίο δυστυχώς μας έχει δώσει κακές αποδείξεις για την αποστολή του. Κοντά μας, όπως σας είπα, ο πρωτοπρεσβύτερος, ο πατέρας Αντώνιος Αλευζόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει ολόκληρη τη ζωή του, με επίσημη βέβαια εντολή της Εκκλησίας της Ελλάδος, της επίσημης Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει δώσει, επαναλαμβάνω, ολόκληρη τη ζωή του στην αναζήτηση τέτοιων καταστάσεων, όπως ήταν το ΚΕΦΕ, όπως είναι γενικά όλες οι αιρέσεις. Έχει γράψει βιβλία, έχει ασχοληθεί με τις παραθρησκείες, έχει ασχοληθεί με όλους εκείνους που φράζουν ή αλλοιώνουν ή νομίζουν ότι μπορούν να αλλοιώσουν το δρόμο της Ορθοδοξίας. Έχει οργανώσει συνέδρια και βεβαίως, έπρεπε να το περιμένουμε, έχει δεχθεί τα πειρά όλων εκείνων που θίγονται, είτε θίγονται στα συμφέροντά τους, είτε θίγονται στις κοσμοθεωρίες τους, είτε θίγονται σε όλα εκείνα τα σχέδιά τους, τα οποία έχουν για τον δύσμεο του τον τόπο. Όπως σας είπα, καλεσμένος απόψε είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τον σατανισμό. Μια κατάσταση που τη γευόμεθα όλοι. Βλέπουμε στο δικαστήριο αυτά τα παιδιά, τα δυστυχισμένα παιδιά, να δούμε πόσο είναι δυστυχισμένα, γιατί είναι δυστυχισμένα, πώς έφτασαν εκεί που έφτασαν, και να αναρωτηθούμε, υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει το πρόβλημα του σατανισμού στον τόπο? Τι προεκτάσεις έχει? Τι κάνει η Εκκλησία? Τι κάνει η κοινωνία? Τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Τι πρακτικά πρέπει να ακολουθήσουμε δρομολόγια
ώστε να σταθούμε αντιμέτωποι απέναντι αυτής της μάστιγας, και αν είναι μάστιγα, και πού θα πάει τελικά αυτή η δίκη. Θα δώσει το μεγάλο μήνυμα, θα σταθεί εκεί που πρέπει να σταθεί. Ποιοι κρύβονται πίσω, είναι αυτά τα παιδιά ενεργούμενα απλά, κρύβονται κάποιες άλλες δυνάμεις, κρύβονται κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία δεν μας έχουν πει ακόμα. Όλα αυτά θα τα μιλήσουμε απόψε. Πατέρα Αντώνη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Χαρά μου είναι να είμαι πάλι στο τηλετώρα και να κάνουμε μια εκπομπή και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα. Έχετε παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δίκη, με τις δηλώσεις σας, με τις θέσεις σας καλύτερα, και πάνω απ' όλα είστε από εκείνους που γνωρίζουν το πρόβλημα, που γνωρίζουν τη διδασκαλία, που γνωρίζουν τις μεθόδους, που γνωρίζουν τα πάντα για τον σατανισμό. Θα ήθελα να αρχίσω απλά, απλά, πάρα πολύ απλά. Τι είναι τελικά ο σατανισμός? Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε, θα με επιτρέψετε να κάνω ένα είδος δήλωσης καταρχήν σε αυτά που είπατε. Το ενδιαφέρον το δικό μου προσωπικά στα πλαίσια της εντολής που πήρα από την Εκκλησία για να καταπιαστώ με όλα αυτά τα θέματα είναι καθαρά ποιμαντικό. Δεν είναι κανένα άλλο ενδιαφέρον, άλλωστε δεν είμαι και κατάλληλος ή και, αν θέλετε, ενδεδειγμένο πρόσωπο της Εκκλησίας να ασχοληθεί με άλλες προεκτάσεις. Όταν λέμε ποιμαντικό, εννοούμε δύο κυρίως πράγματα ως προς τις επιπτώσεις. Το πρώτο είναι η σωματική, θα έλεγε κανείς, και ψυχική ακαιρότητα, η οποία απειλείται από αυτές τις ολοκληρωτικές εξαρτήσεις. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η απειλή που στρέφεται εναντίον της εν Χριστώ ελπίδος. Απειλείται δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν καταπιανόμαστε εμείς καταρχήν με το να οριοθετήσουμε την εν Χριστώ ελπίδα, να οριοθετήσουμε την ορθόδοξο πίστη που εξασφαλίζει τη σωτηρία στον άνθρωπο έναντι της ποικίλης προκλήσεως και έξω χριστιανικής και έξω ευρωπαϊκής, θα έλεγα, απειλής ιδεολογικής φύσεως και συνταγών σωτηρίας, και από το άλλο μέρος ως ποιμένες εκκλησίες είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε ώστε να αποφευθούν ολοκληρωτικές εξαρτήσεις από τέτοιες ομάδες που απειλούν την προσωπικότητα των νέων, δηλαδή να καταπολεμήσουμε τρόποντινά τα λεγόμενα ψυχοναρκωτικά. Ως προς το ρόλο το δικό μου στην δίκη, δεν είναι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος ως προς τη δίκη φυσικά, αλλά νομίζω ότι αυτή η δίκη δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τον όλο χώρο στον οποίο κινούνται και αυτά τα εγκλήματα, και φυσικά ο χώρος της ολοκληρωτικής εξαρτήσεως και τυχόν αλλοιώσεις που μπορεί να επέλθουν στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ούτως ώστε να επηρεάσουν, και σε ποιο βαθμό να επηρεάσουν, την προαίρεση του ανθρώπου. Κάνετε μία ερώτηση, υπάρχει σατανισμός? Την έκανα μάλλον και διαφορετικά. Ναι. Πόσο υπάρχει το πρόβλημα? Ναι, πόσο υπάρχει το πρόβλημα. Και μιλάμε πάντα για τον ελληνικό χώρο. Φτάσουμε στις προεκτάσεις. Το πρόβλημα εκδηλώνεται κατά καιρούς με ποικίλους τρόπους, αρκεί φυσικά ο καθένας μας να έχει τα κατάλληλα μάτια και τα κατάλληλα αυτιά να αντιληφθεί. Εάν βρισκόμαστε σε ένα άλλο χώρο, λόγω χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και συνέβαινε ένα έγκλημα ή συνέβαινε μια αυτοκτονία, τότε οι εγκληματολογικές υπηρεσίες της χώρας αυτής ή και άλλων χωρών σίγουρα θα εξήταζε και τον παράγοντα αυτό, και την πιθανότητα ή τη δυνατότητα να έχουμε μια αυτοκτονία εντός αγωγικών ή ένα έγκλημα το οποίο έχει άμεση σχέση με το σατανιστικό χώρο. Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι ενώ στη χώρα μας υπάρχει το πρόβλημα, δεν γίνεται αντιληπτό.
ή δεν γίνεται, αν θέλετε, εγκαίρως αντιληπτό ακόμη και από, από την ίδια την οικογένεια. Εάν θα πάρουμε τις δηλώσεις έτσι όπως γίνονται από τις οικογένειες εκείνων των παιδιών που διέπραξαν ή κατηγορούνται ότι διέπραξαν τα εγκλήματα μέσα στον χώρο του σατανισμού, μπορώ να πω ότι έχω επαφή με αυτές τις οικογένειες, είναι οικογένειες που δεν ξεχωρίζουν από κάποιες άλλες, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, θα έλεγα είναι οικογένειες όπως το ομολογούν με έντονο το θρησκευτικό συνέστημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που συνέβη σε αυτές τις οικογένειες δεν αποκλείεται να συμβεί και σε κάποιες άλλες ανυποψίαστες. Έχω εδώ ένα κείμενο, μία αφίσα, είναι μόνο ένα κομμάτι, επειδή είναι μεγεθυμένο, δεν έχω φέρει ολόκληρη την αφίσα, η οποία ήταν ανοιχτημένη στον κεντρικό δρόμο της Αγίας Παρασκευής το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Στις μεγάλες γιορτές οι σατανιστές, οι οπαδοί του Εωσφόρου δραστηριοποιούνται για να δείξουν, όπως ανέφερε και κάποιος πρώην σατανιστής αρχιερέας που περιγράφεται στο βιβλίο που εξεδόθη τώρα τελευταία, Εγκληματικό Δόγμα, τις μεγάλες γιορτές. Οι οπαδοί του σατανά στρατεύονται για να δείξουν την παρουσία τους. Επειδή τρέχει πολλοί κόσμος στις εκκλησίες, τότε θέλουν να δείξουν με κάποια γεγονότα, με κάποια παριστατικά την παρουσία τους. Και όχι μόνο με εγκλήματα, λόγω χάρη αυτή η αφίσα εδώ. Δεν τη δείχνω διότι δεν έχει την εικόνα, έχω μόνο το κείμενο. Η λεζάντα ήταν ο Χριστός, ήταν πάλι ο χαρακτήρας. Διαβάστε αν θέλετε αυτό το κομματάκι να δείτε τι συγκλονιστικό είναι. Ο Χριστός σταυρώθηκε μόνος του. Και εδώ και 2.000 χρόνια είναι υπόλογος για αμέτρητα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Σκοτώστε τον όπου τον βρείτε. Προσοχή, επειδή έχει την τάση να αναστέρεται, χρησιμοποιήστε ασημένιες σφαίρες ή ένα ξύλινο παλούκι στην καρδιά. Ο Χριστός σταυρώθηκε μόνος του, αλλά στο χέρι μας είναι αυτή τη χρονιά να μην αναστηθεί και να παραμείνει εκεί που είναι ακίνδυνος, στον τάφο του. Βλέπετε αυτό το αντίστροφο μήνυμα, η αντίστροφη τοποθέτηση ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βέβαια είναι ένα κοινό σημείο με τον σατανισμό του 18ου αιώνος ή 19ου μάλλον αιώνος, όπως παρουσιάστηκε στην αυλή των βασιλέων της Γαλλίας με τις μαύρες λειτουργίες και τα λοιπά, πάει πολύ μακριά να αναφερθούμε λεπτομερώς εδώ, αλλά εκεί είχαμε το στοιχείο της βεβυλώσεως της χριστιανικής λατρείας, της βεβυλώσεως της Θείας Ευχαριστίας, της βεβυλώσεως των συμβόλων κτλ. Εδώ επιχειρείται κάτι ανάλογο, η βεβύλωση της ατμοσφαίρας, θα έλεγε κανείς, της Μεγάλης Παρασκευής. Στο ερώτημά σας τι είναι σατανισμός, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί μια απάντηση η οποία να αναφέρεται στα πράγματα όπως σήμερα έχουν και όχι να αναφερόμαστε σε κάποια πράγματα τα οποία φανταζόμαστε. Καταρχήν, ο λεγόμενος νέος σατανισμός άρχισε στη δεκαετία του 1960. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρχε πιο πριν. Υπήρχε ο παραδοσιακός σατανισμός ή, αν θέλετε, ο αποκρυφιστικός σατανισμός, ο οποίος είχε μία εικόνα περί σατανά, βέβαια με άλλο νόημα, βέβαια άλλη θέση στο σατανά, αλλά παρόλα τα αυτά ταυτίζεται κατά έναν τρόπο με την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή, με την έννοια ότι ο σατανάς είναι ένα πρόσωπο, είναι μια οντότητα. Με τον νέο σατανισμό δεν συμβαίνει αυτό. Ο σατανάς δεν είναι πλέον μια συγκεκριμένη οντότητα, αλλά είναι ένα σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο της αντιστροφής, είναι ένα σύμβολο της αντίστροφης ηθικής, είναι ένα σύμβολο των αντίστροφων αξιών, είναι ένα σύμβολο προπαντός της δυνάμεως και της επιβολής. Και μεταξύ αυτών των δύο ρευμάτων πλέον κινούνται
πολλές ομάδες και πολλές τάσεις του νέου σατανισμού. Το δεύτερο είδος του σατανισμού αυτό, το οποίο δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μιας οντότητος του διαβόλου, χαρακτηρίζεται και ως ορθολογιστικός σατανισμός ή ως νεογνωστικός σατανισμός. Βέβαια υπάρχουν και τα μεικτά συστήματα και εδώ παίζει ένα μεγάλο ρόλο ο όρος σατανισμός της διαμαρτυρίας και περιλαμβάνονται πάρα πολλές ομάδες, όπως είναι ο σατανισμός της υποκουλτούρας, ο σατανισμός του ελευθέρου χρόνου, ο ερασιτεχνικός σατανισμός και πάει λέγοντας ένα τρίτο είδος σατανισμού είναι ο λεγόμενος εωσφορισμός, ο οποίος πλέον δίδει μια άλλη έννοια στην οντότητα ημί του διαβόλου και φυσικά προσδιορίζεται τις περισσότερες φορές ο σατανάς ως η άλλη όψη του ιδίου πράγματος. Έχουμε δηλαδή τον Υιό του Θεού, Υιό και Λόγο του Θεού, έχουμε και τον Εωσφόρο ως την αντίθετη πλευρά του ίδιου πράγματος, το θετικό τροποτινά και το αρνητικό, το οποίο κινούνται σε ίσο αξιολογικό επίπεδο και τα δυο είναι απαραίτητα. Και φυσικά στο χώρο αυτό γίνεται λόγος μάλιστα και περί Αγίας Τετράδος. Ναι. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός, ο Εωσφόρος και το Άγιο Πνεύμα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τροποτινά κινείται αυτό που λέμε σατανισμός σήμερα. Στην Ελλάδα, από τα περιστατικά τα οποία έχετε ως μελετητής, ποιος από όλα, ποια είδος από αυτά που αναφέρατε έχει πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχουν οι διάσπαρτες ομάδες, οι οποίες μπορεί να είναι ορθολογιστικές, μπορεί να είναι αποκρυφιστικές ή παραδοσιακές, σατανιστικές, όλα αυτά τα τελετουργικά κτλ. Αλλά και τα τελετουργικά, ανάλογα με την ιδεολογική κατεύθυνση, έχουν διαφορετική σημασία. Όταν λέτε ιδεολογική κατεύθυνση, τι εννοείτε? Δηλαδή, κάνουμε μία μαύρη λειτουργία, όλα αυτά τα σύμβολα και όλα αυτά αυτά που δρώνται, που λαμβάνουν τα δρόμενα στον παραδοσιακό ή αποκρυφιστικό σατανισμό έχουν σχέση και αναφορά στον σατανά. Λοιπόν, συνδέονται με κάποια προσφορά, επικρίσεις. Όχι, διότι ο νέος σατανισμός έχει αναφορά μόνο στον άνθρωπο, στο εσωτερικό του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αλλά στην προέκτασή του δεν άρχισε να αγγίζει τον σατανά. Ο νέος σατανισμός, στο νέο σατανισμό δεν υπάρχει η οντότητα του σατανά. Μέσα μας είναι το σατανιστικό θεϊκό στοιχείο και μάλιστα και εδώ μπορούμε να κάνουμε μια προέκταση, γιατί γίνεται μεγάλη παραξήγηση τώρα τελευταία σε σχέση με τη θέση που έχει το σεξ στο σατανισμό. Υπάρχουν πολλές μορφές νέου σατανισμού, ταυτίζουν το οργιαστικό, σεξουαλικό ας πούμε, ως μια ενέργεια η οποία πλέον γίνεται αντιληπτή με τρόπο μονιστικό, δηλαδή υπάρχει μόνο αυτή η πραγματικότητα, αυτή η ενέργεια, αυτή η οποία είναι το στοιχείο το μοναδικό του σύμπαντος και αυτή η συμπαντική ενέργεια που συνδυάζεται ή ταυτίζεται με το οργιαστικό σεξουαλικό στοιχείο πλέον είναι μέσα μας και ο άνθρωπος μπορεί μέσω αυτών των τελετουργιών να την προσεγγίσει και να ελευθερώσει πλέον δύναμη μέσα του για να μπορέσει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε θέληση, διότι ο υπέρτατος νόμος του νέου σατανισμού, όπως διατυπώθηκε από τον πατέρα του νέου σατανισμού, τον Αλάιστερ Κρόουλι, συνίσταται ή συνοψίζεται στη φράση «κάνε ό,τι θέλεις, αυτός είναι ο νόμος». Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι μιλούν
ακόμη και για αγάπη, αγάπη όμως κάτω από τον νόμο. Να αγαπάς όποιον θέλεις, όποτε θέλεις, με οποιονδήποτε τρόπο θέλεις, και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σου αρνηθεί, να επιβληθείς, να επιβάλλεις αυτήν τη θέληση, και έχεις το δικαίωμα ακόμη και να θανατώσεις αυτόν ο οποίος θα μπορέσει να σε εμποδίσει. Αυτό το θέλημα ή αυτή η ενέργεια η οποία ταυτίζεται με την οργιαστική κατάσταση σε μια σεξουαλική, ας πούμε, δραστηριότητα οργιαστικής μορφής, αυτή είναι ένα μέρος της τεχνικής με την οποία οι σατανιστές πιστεύουν ότι θα ελευθερώσουν αυτήν την μοναδική δύναμη, την συμπαντική, η οποία θα τους βοηθήσει πλέον ή θα τους καταστήσει ικανούς να επιβάλλουν το θέλημά τους. Ένα άλλο στοιχείο είναι το αίμα. Ναι, πριν φύγετε από εκεί, τελικά μπορεί να με 5 κουβέντες να μας πείτε, να ολοκληρώσετε, να το ολοκληρώσετε, αλλά να το δώσουμε σαν ορισμό. Τι θέση έχει πλέον το σεξ μέσα στο σατανισμό? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή σαν μέσο προσελητισμού. Μάλιστα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στην αρχή. Αλλά το σεξ δεν έχει αυτή τη σημασία μέσα στο σατανισμό. Στο προχώρημα της δοξασίας είναι ένα μέρος της τελετουργίας, είναι ένα μέρος της τεχνικής βάση της οποίας βασικό πλέον, μέρος πάντως, βασικό στοιχειώδες μέρος, όπως και το αίμα. Ναι, ναι. Θα πάμε στο έγκλημα, λοιπόν, και στο αίμα. Ναι, μετά έρχεται το έγκλημα, λοιπόν, και το αίμα. Ναι. Θα σας ρωτήσω, λοιπόν, για αυτό. Με το οποίο οι σατανιστές πιστεύουν ότι θα ελευθερώσουν αυτήν την θεϊκή, παύλα, σατανιστική δύναμη που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, Deus est homo. Ο άνθρωπος είναι, ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι τίποτε άλλο, δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο, και επομένως αυτός είναι και ο νομοθέτης, ο οποίος θεσπίζει μόνος του τι πρέπει, τι θέλει να κάνει, και οι τεχνικές πλέον τον βοηθούν για να επιβάλλει το θέλημά του. Σκεφτείτε ότι διαβάζουμε στις εφημερίδες, σε παραδείγμα, ότι στον ξένο τύπο ότι έγινε μία έτσι μέσα σε ένα νεκροταφείο. Πήρανε τα οστά ή τα κρανία ή δεν ξέρω τι, έγιναν οι ρωσιλίες κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι μέρος επίσης της προετοιμασίας για να προετοιμάσουν την ατμόσφαιρα για τα παραπέρα. Δηλαδή αυτό έχει σαν έννοια την εξουδετέρωση των ταμπού. Λοιπόν, όπως επίσης οι πρακτικές που ακολουθούν πολλές σατανιστικές ομάδες αποβλέπουν στην εξουδετέρωση των αναστολών. Λοιπόν, όταν παραδείγματι υπάρχει τεχνική να πίνει κανείς τα ούρα του ή να τρώει τα κόπρανά του, η εξουδετέρωση του συναισθήματος της αηδίας. Λοιπόν, και έρχεται ο άνθρωπος πλέον και παθαίνει τέτοια αλλίωση, ούτως ώστε μεταφέρεται στην κατάσταση πλέον του αδίστακτου, ούτως ώστε να μην αισθάνεται πλέον τίποτε. Αν μελετήσετε το μικρό βιβλιαράκι που σας έδειξα προηγουμένως, εγκληματικό δόγμα, εμπειρίες πρώην σατανιστών, θα δείτε εκεί ότι ομολογούν τα πρώην θύματα ότι πλέον είχαν χάσει κάθε αίσθημα αγάπης, δεν ήξεραν τι είναι η αγάπη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τώρα το σεξ, το οποίο βεβαίως είδαμε και μέσα βγαίνει και μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται. Εγώ θα πρόσθετα κάτι, με εξέπληξε έτσι και με συγκλώνησε όταν άκουσα από το στόμα ενός ο οποίος έχει άμεση, πώς το λένε, εμπλοκή στην δίκη, όχι ως κατηγορούμενος βέβαια, λοιπόν, από τους παράγοντες της δίκης, όταν είπε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα για τον σατανισμό, ούτε και με ενδιαφέρει. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος καλείται να κρίνει ή να εκφράσει άποψη για τα θέματα αυτά. Μάλιστα. Καθαρίσατε βέβαια το θέμα του σεξ και όλες τις προεκτάσεις, και ακολουθεί τώρα, και το βλέπουμε βέβαια, είχαμε και το έγκλημα αίμα.
Κοιτάξτε. Και ακολουθούν αυτά πλέον. Ναι, και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Εάν θα ακολουθήσουμε, εάν θα πάρουμε την μονιστική αντίληψη, τον μονιστικό θα έλεγα σατανισμό, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα και αυτή είναι η ενέργεια, και πλέον ο σκοπός μας είναι να απελευθερώσουμε αυτήν την ενέργεια για να επιβάλλουμε το θέλημά μας, τότε οι σατανιστές λένε, και νομίζω ότι και οι, το έχω διαβάσει στην σατανιστική βίβλο του Λαβέη, που είναι το Ευαγγέλιο των σατανιστών, είναι η εκκλησία του σατανά της Καλιφόρνιας που ίδρυσε το 1966 ο Λαβέη, και διακήρυξε ότι από αυτόν, από εκείνη την ημερομηνία αρχίζει νέα εποχή. Γι' αυτό αρχίζουμε το 1996, είναι η χρονολογία 1. Το 67 είναι 2. Το 1966. 2, 3 και τα λοιπά. Άνω σατανά. Πώς λέμε εμείς μετά Χριστό. Ναι, μετά σατανά. Λοιπόν, και εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν τρία σημεία, τρία στοιχεία, τρεις μέθοδοι, πρακτικές που βοηθούν στην απελευθέρωση αυτής της δυνάμεως. Πρώτον είπαμε το σεξ, σεξ. Το δεύτερο είναι η οργή, ο θυμός, και το τρίτο είναι ο τρόμος. Και εδώ έχουμε το στοιχείο πλέον του εγκλήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές, πώς είναι ο σεξουαλικός οργασμός, ας πούμε, κάτι ανάλογο είναι και ο οργασμός στα πλαίσια μιας φρικιαστικής πράξεως, ενός εγκλήματος. Βλέπετε, όχι απλώς σκοτώνει κάποιος κάποιον, αλλά και τον βασανίζει, του λιώνει το κεφάλι και ούτω καθεξής. Φρικιαστικά πράγματα. Με βάση αυτές τις πράξεις, με αυτήν την αντίστροφη βέβαια ηθική, και πρέπει να μιλήσουμε πώς φτάνει κανείς σε αυτό το σημείο, πλέον αναμένεται η απελευθέρωση αυτής της δύναμης. Πατέρα Αντώνη, ήθελα το εξής. Επειδή έχουμε ανάμεσα στους τηλεθεατές είναι και απλοί άνθρωποι, πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Είναι μανάδες που αγωνιούν, είναι πατεράδες που αγωνιούν. Πριν φτάσουμε σε πλέον αναλυτικότερα θέμα, θέλω, σας το ζήτησα από την αρχή, με πάρα πολύ απλά λόγια, να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει τι είναι ο σατανισμός. Είναι μπλεγμένες οι έννοιες. Εδώ παρουσιάζονται τόσες έννοιες. Τι είναι ο σατανισμός, ακριβώς τι είναι σατανισμός. Διότι ας πούμε άλλοι μιλάνε ότι ξέρεις λατρεύουν σατανά, άλλοι μιλάνε ότι εξαρτάται από σατανά, άλλοι μιλάνε για το ένα, άλλοι με το άλλο. Βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν διάφορες σχολές, διάφορες τάσεις. Τι είναι ακριβώς ο σατανισμός, όταν εννοούμε σατανισμό. Ναι. Δηλαδή, ο σατανισμός αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πραγματικότητα, πώς διαγράφεται. Καταρχήν θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά τα είδη. Όταν λέμε αποκρυφιστικό σατανισμό, τότε εννοούμε όλα με τις επικλήσεις, με τις υποσχέσεις. Καταρχήν, παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να είστε πιο αναλυτικός, γιατί βέβαια εμείς τα ξέρουμε, αλλά ο κόσμος πρέπει να τα μάθει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Θέλω να είστε πιο αναλυτικός. Ναι. Λοιπόν, όταν κανείς εντάσσεται σε αυτό το χώρο, εντάσσεται βαθμία. Καταρχήν, εγώ έχω πολλές φορές πει, και δεν διστάζω να το πω και τώρα, όσο και αν υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχει ένας ενιαίος αποκρυφιστικός χώρος. Λοιπόν, ο χώρος αυτός είναι ενιαίος. Πώς είναι τα ναρκωτικά. Όταν λέτε ενιαίος, τα ναρκωτικά. Είναι ενιαίος αποκρυφιστικός χώρος. Ναι. Τι εννοείται ακριβώς. Πώς είναι τα ναρκωτικά που αρχίζει κανείς με ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Πάει πιο σκληρά, πιο σκληρά, πιο σκληρά. Μάλιστα. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι και ο αποκρυφισμός. Η σκληρότερη, ας πούμε, έκφρασή του είναι ο σατανισμός. Όταν μιλάμε για αστρολογία, και σήμερα ξεκινάει κανείς στις δουλειές του, αφού φροντίσει να ακούσει τι καιρός θα κάνει από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, και ενημερώνεται βέβαια και για τα ζώδια. Και η αστρολογία ανήκει στον χώρο του αποκρυφισμού.
που οδηγεί σε εξάρτηση. Όταν μιλάμε για ταρό, και αυτό ανήκει στο χώρο του αποκλεισμού. Και η αστρολογία εντάσσεται στο θέμα του σατανισμού. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο σατανισμός είναι η πιο σκληρή έκφραση του αποκρυφισμού. Μάλιστα. Και η αστρολογία πλέον κηρύττει κάποιες δυνάμεις απόκρυφες που προσδιορίζουν την πιο σκληρή. Βγαίνει, αντιβάλλει όμως βγαίνει. Τι είπατε? Βγαίνει, αν το βάλουμε έτσι. Ναι, λοιπόν, θα έλεγα ότι η αποκρυφιστική αστρολογία διότι αν διαβάσετε ένα νέο βιβλίο μου, η αστρολογία στο φως της ορθοδοξίας, θα τα δείτε αυτά, προϋποθέτει πάλι την ίδια αντίληψη περί κόσμου, την μονιστική αντίληψη. Λοιπόν, τη μετεσάρκωση, το κάρμα, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες απόκρυφες δυνάμεις, κάποιες απόκρυφες προϋποθέσεις ή προδιαγραφές, αν θέλετε, που προσδιορίζουν τη ζωή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος είναι έρμεο αυτών των δυνάμεων, τις οποίες όμως μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει και ίσως να αποφύγει κάποια πράγματα, και εδώ πλέον έχουμε ανάγκη του ειδικού που είναι ο αστρολόγος, και καταλήγει κανείς σε εξάρτηση από τον αστρολόγο, και εάν αυτά τα πράγματα πλέον προσδιορίζουν την καθημερινή ζωή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του ανθρώπου, γίνονται φυσικά επικίνδυνες πραγματικότητες. Δεν λέω ότι η αστρολογία ταυτίζεται με τον σατανισμό. Ούτε λέω ότι τα ταρό ταυτίζονται με τον σατανισμό. Αλλά ένα βήμα πιο κάτω είναι ο πνευματισμός. Είναι το τραπεζάκι, είναι το εκρεμές, είναι η γυάλινη σφαίρα και ούτω καθεξής. Και μου έκανε εντύπωση στις όλα αυτά που είπατε ταυτίζονται με τον σατανισμό. Και πάλι σας λέω, τραπεζάκι, πνευματισμός, εκρεμές. Είναι ένας χώρος ευρύτερος που λέγεται αποκρυφιστικός χώρος. Μέσα σε αυτόν τον χώρο είναι και ο σατανισμός. Δεν ταυτίζονται, αλλά βαθμιαία οδηγούν. Εκτός εάν κανείς σταματήσει εκεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν διαβάσετε τη σατανιστική... Είναι το τούνελ το οποίο σε βγάζει εκεί πέρα. Αν διαβάσετε τη σατανιστική βίβλο του Λαβέη, αυτός χλεβάζει λόγου χάρη εκείνους οι οποίοι διακρίνουν μεταξύ λευκής και μαύρης μαγείας. Λέει, είναι ένα πράγμα. Και αυτό είναι ένα... ένα τέχνασμα τροποντινά για να σας πούνε ότι ξέρετε, εμείς είμαστε οι καλοί, πάμε για το καλό, αλλά δεν ταυτιζόμαστε με τους κακούς και ούτω καθεξής. Εάν διαβάσετε τις μαρτυρίες πρώην σατανιστών, το πως έμπλεξαν σε αυτόν τον χώρο, θα δείτε ότι σχεδόν είναι πανομοιότυπες. Καταρχήν οι προσιλητιστές προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Εάν διακρίνουν κάποιο ενδιαφέρον για για οτιδήποτε που έχει άμεση σχέση με αυτό το χώρο, λόγω χάρη με την σατανιστική μουσική. Ο Ασημάκης Κατσούλας ξεκίνησε από το ενδιαφέρον του για αυτή τη μουσική. Τον πλησίασε κάποιος και του λέει, θέλεις να ζήσεις αυτά τα ωραία πράγματα που ακούς, έλα μαζί μου να σου δείξουμε τι συμβαίνει. Και έγινε ένα πνευματιστικό πείραμα. Και αφού από τη στιγμή που κάποιος εντυπωσιάστηκε, όπως ο ίδιος ο Κατσούλας μου ομολόγησε, από τη στιγμή που εντυπωσιάστηκε, τότε οι άνθρωποι αυτοί έχουν και μία εκπαίδευση. Βλέπουν την έκφραση του προσώπου, αναγνωρίζουν κάποια πράγματα, και τότε τα υποψήφια θύματα ή οι εντυπωσιαζόμενοι παίρνουν μια ειδική πρόσκληση για κάποια άλλα πράγματα πιο μέσα. Κατόπιν ακολουθεί μια σχετική βιβλιογραφία και σιγά σιγά αρχίζει ένας βαθμιαίος επηρεασμός. Από τη στιγμή όμως που θα κληθούν σε μια τελετουργία, εκεί πλέον γίνεται πιο σοβαρό το πράγμα και είναι δύσκολο να κάνει κανείς πίσω, διότι αυτή η τελετουργία συνδέεται πλέον με ψυχολογική τρομοκρατία, και από τη στιγμή που θα προχωρήσει κανείς στη μύηση χωρίς να γνωρίζει οπωσδήποτε τι κρύβεται πιο μέσα, τότε πλέον φροντίζουν
να συνδέεται αυτό το βήμα με μία πράξη με την οποία ο υποψήφιος, ας πούμε, ή ο νεοσύλλεκτος θα αποδείξει την αφοσίωσή του προς τη νέα πίστη. Και αυτή η πράξη μπορεί να είναι ένας βασανισμός ζώων, μπορεί να είναι μία εγκληματική ενέργεια, μπορεί να είναι ακόμη και μία συμμετοχή σε ανθρωποθυσία. Και είναι πολύ θλιβερό το ότι, επαναλαμβάνω, στη χώρα μας νομίζουμε ότι τα εγκλήματα του σατανισμού είναι τρία. Και γιατί δεν φροντίζουν οι δικές μας αρχές να εξετάσουν, όπως είπαμε, στην περίπτωση αυτοκτονίας, στην περίπτωση εγκλήματος, στην περίπτωση εξαφανισμού ή δεν ξέρω τι, και την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα ενταχθεί κάποιος με αυτές τις προϋποθέσεις στον χώρο, τότε πλέον αρχίζει μια άλλη διαδικασία πνευματικής τρομοκρατίας. Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι από όσες περιπτώσεις είχα, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διακατήχοντο η ζωή τους είχε μεταβληθεί σε ένα διαρκή εφιάλτη. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο ο φόβος της αστυνομίας ή ο φόβος το ότι τον άλλον τον έχουν στο χέρι με κάποιες πράξεις, με κάποια μυστικά που δεν ξέρει η αστυνομία, αλλά ήταν και η ψυχολογική τρομοκρατία. Για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Εάν επρόκειτο για αποκρυφιστικό σατανισμό, όπου πλέον υπάρχει ο Σατανάς, δίνει τη δύναμή του ο Σατανάς, εκτελεί τις υποσχέσεις του, και πρέπει να ξέρετε ότι όταν υποβάλει κάποιος ένα αίτημα, αυτό συνδέεται και με κάποια υπόσχεση, με κάποιο δώρο προς τον Σατανά. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιθυμία ή το αίτημα που υποβάλλεται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η προσφορά. Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι ακόμη και την θυσία προς τον Σατανά. Και φυσικά όλες αυτές οι τελετουργίες της μοιήσεως σε πολλές ομάδες, όπως κατά πληροφορίες υπήρχε και στην ομάδα της Παλίνης, που δεν ξέρουμε ποιος την κατήφθηνε, είναι και το λεγόμενο συμβόλαιο με τον Σατανά που υπογράφεται με το αίμα. Εκεί πλέον και στην τελετουργία είναι μια αντίστροφη διαδικασία από την ακολουθία εις κατοικούμενων, αποτάσσε τον Σατανά κτλ. Εδώ λέμε αποτάσσεσαι τον Χριστό, συντάσσεσαι τον Σατανά κτλ. Και φυσικά όλα αυτά δένουν ψυχολογικά το θύμα, που είναι δύσκολο να κάνει πίσω. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τελετουργίες που σχετίζονται με την πίστη στο Σατανά, τότε πλέον η ψυχολογική τρομοκρατία προέρχεται από το φόβο των δαιμόνων. Υπάρχουν παιδιά που βλέπουν διαρκώς το Σατανά μπροστά τους. Δηλαδή έχει γίνει δεύτερη φύση αυτό. Δεν χρειάζεται να το βλέπουν στην πραγματικότητα. Από το άλλο μέρος όμως, στο λεγόμενο ορθολογιστικό σατανισμό, που ο Σατανάς είναι ένα σύμβολο διαλογισμού, με τις τεχνικές διαλογισμού πλέον γίνεται μια τέτοια δευτέρα φύση όλο αυτό το πράγμα, που η ζωή πραγματικά μεταβάλλεται σε εφιάλτη. Και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα εάν δεν μιλήσουμε για την αντίστροφη ηθική ή τις αντίστροφες αξίες του σατανισμού. Και εδώ έχω μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του νόμου του Κρόουλι, διότι αυτός έγραψε το λεγόμενο βιβλίο του νόμου της νέας εποχής, ότι με τον Κρόουλι αρχίζει πλέον η νέα εποχή. Το 1966. Όχι. Όχι πριν από το 66. Ο Λαβέι όμως διακήρυξε ότι ήταν πρόδρομος του ο Κρόουλι και η νέα εποχή αρχίζει το 1966. Το 1974 έγινε μια άλλη διάσπαση, ένα άλλο σχίσμα στην Εκκλησία του Σατανά. Ένας ανώτατος
αξιωματούχος της Εκκλησίας, ο Ακίνο, αποσχίστηκε από την Εκκλησία του Λαβέη, είδε λέγει μια νέα αποκάλυψη και του αποκαλύφθηκε ο Σατανάς και του είπε το όνομα Σατανάς μου είναι ευδελικτό και δεν θέλω να ονομάζομαι με αυτό το όνομά μου είναι Σετ, και έτσι ιδρύθηκε ο ναός του Σετ και διακήρυξε πλέον η νέα ομάδα ότι η νέα τάξη πραγμάτων ότι η νέα εποχή αρχίζει με τον Ακουίνο το 1974. Ο Κρόουν ήταν η πρώτη προετοιμασία, ας πούμε, ο Λαβέη ήταν ο πρόδρομος και τώρα αρχίζουμε με τον ναό του Σετ την νέα εποχή. Θα ήθελα να σας διαβάσω δύο κομμάτια, ένα από το βιβλίο του νόμου και δύο άλλα κομμάτια για να δείτε το αντίστροφο από την σατανιστική βίβλο του Λαβέη. Λοιπόν, λέγει ο Κρόουλι, ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με το δικό του νόμο, να παίζει όπως θέλει, να ξεκουράζεται όπως θέλει, να πεθαίνει όποτε θέλει και όπως θέλει, να σκέπτεται ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, να αγαπά όπως θέλει και εκπληρώστε την επιθυμία σας σε αγάπη όπως θέλετε, όποτε θέλετε, όπου θέλετε και με όποιον θέλετε. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να θανατώσει όλους εκείνους που προσπαθούν να του αφαιρέσουν αυτό το δικαίωμα. Οι σκλάβοι πρέπει να υπηρετούν. Καταλαβαίνετε αυτή η ιδεολογία, την οποία βέβαια κατά έναν τρόπο εγκολπώθηκε και ο ναζισμός. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο «Αποκρυφισμός, γουρουισμός, νέα εποχή». Λοιπόν, δύο κομμάτια, θυμηθείτε την επί του όρους ομιλία του Χριστού που λέγει «Οικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης, οφθαλμών αντί οφθαλμού, εγώ δεν λέγω ημίν» κτλ. Ακούστε τώρα τι λέγει η σατανιστική βίβλο. «Δώσε χτύπημα για χτύπημα, περιφρόνηση για περιφρόνηση, χαμό για χαμό, με πρόσθετο τρόπο πρόσθεσε σε αυτό ελεύθερα, μάτι για μάτι, δόντι για δόντι, σε τετραπλάσια, εκατονταπλάσια ισχύ. Γίνε ο τρόμος για τον αντίπαλό σου. Και όταν θα έχει συνεχίσει το δικό του δρόμο, θα έχει πολύ περισσότερη σοφία για να το ξανασκεφτεί». Και θυμηθείτε τους μακαρισμούς του Κυρίου. Ακούστε τους μακαρισμούς της σατανιστικής βίβλου. «Μακάρι είναι οι δυνατοί, γιατί αυτοί θα κατέχουν τη γη. Καταραμένοι οι αδύνατοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν το ζυγό». Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε μία αδίστακτη ιδεολογία, μία αντίστροφη ηθική, που όταν συνδυαστεί βέβαια με το όλο κλίμα του σατανισμού και όταν κανείς αυξηθεί πνευματικά αντίστροφα μέσα στο χώρο αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε τις αλλοιώσεις που μπορεί να υφίσταται ένας άνθρωπος μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά και τις τρομακτικές επιπτώσεις που έχει αυτή η ιδεολογία και αυτός ο χώρος γενικότερα για την κοινωνία. Επιπτώσεις, ενδείξεις, με πρώτες ενδείξεις. Κοιτάξτε, με πρώτες ενδείξεις θέλετε να πείτε πώς μπορούμε να κατανοήσουμε, ναι, ότι... Επιπτός... Ναι, καταρχήν πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις στη συμπεριφορά του παιδιού. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ο σατανισμός πλήττει παιδιά ακόμη και από 12 ετών, τότε θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς ορισμένα πράγματα στις αλλοιώσεις των παιδιών. Όταν παραδείγματι το παιδί χάνει το ενδιαφέρον του για τα μαθήματα, όταν πέφτει η βαθμολογία ή όταν ξαφνικά λείπει τα βράδια, αργά τη νύχτα, όταν χάνει το χιούμορ του. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μία ψυχρότητα στο παιδί ή μέσα στη διαρρύθμιση του δωματίου του, όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σύμβολα,
όπως είναι, ξέρω εγώ, πεντάλφα, μαστίγια, μαχαίρια ή ορισμένα άλλα συνθήματα, γραφές ανάποδες, όπως σε παραδείγματι λέμε εμείς το αμήν. Άμεν λένε οι ξένοι. Λοιπόν, αυτοί το γράφουν ανάποδα. Νεμά. Ή όταν αντιστρέφουν τα πράγματα και γράφουν διάφορα άλλα συνθήματα, το 666 παραδείγματι ή το FFF και διάφορα άλλα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει κανείς να τα εξετάσει. Εδώ υπάρχουν και ειδικές μελέτες βέβαια που απαριθμούν πολλά από αυτά τα πράγματα, από τα συμπτώματα. Βέβαια δεν έχουμε και πολύ χρόνο να το αναλύσουμε αυτό λεπτομερέστερα. Λοιπόν, πάντως είναι λυπηρό το ότι δεν έχουν εξεταστεί αυτά τα πράγματα σε βάθος και δεν έχει γίνει μια σωστή ενημέρωση και των γονέων και των παιδιών βέβαια. Πέρα από αυτές τις καταστάσεις, τις διαπιστωτικές που μου είπατε, οι οποίες όμως μπορεί να είναι και συνήθεις σε ένα παιδί. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Το να κάνει μια διαρρύθμιση, το να μην ξέρει τη σημασία της πεντάρτα, αλλά να φτιάξει οτιδήποτε. Θα πρέπει βέβαια να προσέξει άλλες... οι γονείς τι διαβάζει, παραδείγματι. Ναι. Άλλες καταστάσεις μπορούμε να δούμε απάνω σε ένα νέο παιδί το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει αυτόν τον δρόμο του σατανισμού ή να μοιείται. Ναι, νομίζω ότι... Διότι είναι η συμπτωματολογία που να είναι και γενική που ναι, αναφέραμε. Σύμφωνοι, αλλά όταν βλέπουν οι γονείς σε παραδείγματι ότι το παιδί τους έχει τάση για αυτοκτονία ή μιλάει για αυτοκτονία. Και αυτό δεν είναι άμεσα σατανισμός. Ναι, δεν λέω ότι είναι άμεσα φυσικά, αλλά είναι συμπτώματα, είναι ναι. Ενδείξεις. Όταν καταπιάνεται με πράγματα που έχουν σχέση με τα νεκροταφεία, με νεκροκεφαλές. Ναι. Όταν χάνει το ενδιαφέρον του για τα πράγματα με τα οποία ασχολείται, για τα πράγματα που του άρεσαν προηγουμένως. Ναι. Όλα αυτά είναι σημεία ανησυχητικά βέβαια. Τώρα, εάν εμπλακεί στο χώρο αυτό, τότε το πράγμα γίνεται πιο σαφές, όταν αρχίζει να ακροτηριάζεται ή όταν βλέπουν στο σώμα του ότι έχει διάφορα σχήματα, ας πούμε αυτά τα τατουάζ και ούτω καθεξής. Όλες αυτές είναι βέβαια ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Μάλιστα. Πατέρα Αντώνια, ήθελα να μου πει το εξής. Μέσα σε όλο αυτό τώρα πλέον που μετά τα όσα βρήκανε, τα όσα γίνανε, τα όσα προχωράνε τώρα και βγαίνουν στη δημοσιότητα, η θέση της Εκκλησίας ποια είναι? Ναι, όταν εκδηλώθηκαν ή μάλλον όταν γνωστοποιήθηκαν τα γεγονότα αυτά της Παλήνης, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε μία εγκύκλιο. Είναι η υπαριθμόν 215 ή μάλλον 565 με αριθμό πρωτοκόλλου 215, εγκύκλιο στις 24 Ιανουαρίου 1994. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να διαβάσουμε αυτή την εγκύκλιο. Να διαβάσουμε, αλλά σχολιάσουμε. Χωρίς να πάρετε εσείς κάποια θέση, εγώ το λέω βέβαια, έπρεπε να φτάσουμε στα γεγονότα της Παλήνης, να έχουμε τα εγκλήματα, να έχουμε την έξαρση αυτή, ώστε να υπάρξει αυτή η εκδήλωση της Εκκλησίας ενδιαφέροντος. Ναι, νομίζω ότι η Εκκλησία, τουλάχιστον από τότε που μπορώ να μιλήσω για τα πράγματα που γνωρίζω, πριν ναι. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ να γνωρίζω. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία στα πλαίσια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως πάντοτε ασχολείται με τα θέματα αυτά σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα, για τα γενικότερα θέματα... Βέβαια, ο σατανισμός δεν ήταν τόσο βασανιστικός στον τόπο, ναι, έτσι. Ναι, σαν πρόβλημα ναι, δεν υπήρχε σίγουρα, τόσο σίγουρα βασανιστικός. Όχι, σίγουρα όχι. Και γι' αυτό σας έκανα και μία ερώτηση στην αρχή, εάν πράγματι υπάρχει το πρόβλημα. Νομίζω ότι η χώρα μας εξελίσσεται
Προς τα εκεί. Προς τα εκεί, ίσως με γοργότερους ρυθμούς από ό,τι στο εξωτερικό. Δεν έχουμε το πρόβλημα της Αγγλίας ή της Ιταλίας ή της Καλιφόρνιας. Ναι, αλλά επειδή εμείς παίρνουμε απ' έξω ναι, τα πράγματα και τα μεγενθύνουμε και τα τρέχουμε νωρίτερα και ξεϊσόμεθα και εξελίσσουμε τα πάντα εδώ πέρα, όχι παγαθό βέβαια στην περίπτωση του σατανισμού, κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα έχει επισημανθεί. Λοιπόν, και ήδη θα σας αναφέρω μία χρονολογία το 1984. Με δικό μου συντονισμό είχε γίνει ένα διεθνές συνέδριο στη Μονή Σκαφιδιάς στον πύργο της Ηλίας, με αντικείμενο αυτό το χώρο του αποκρυφισμού και του σατανισμού. Λοιπόν, θεωρήσαμε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να τεθεί έστω προληπτικά στην ελληνική κοινωνία και ήδη το 1991 εκδόθηκε αυτό το βιβλίο «Αποκρυφισμός, κουρουισμός, νέα εποχή», το οποίο κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στο θέμα και μάλιστα όχι μόνο απλώς, αλλά καλύπτεται τροπονιμά το θέμα με ποικίλους τρόπους. Δηλαδή, καταρχήν, η θέση του προβλήματος, ένα ολόκληρο κεφάλαιο και πως η κατάσταση στην Ελλάδα κατόπιν οι ποικίλες ομάδες, κατόπιν αποκρυφιστικές τέχνες ή και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ερμηνεία αποκρυφιστικών φαινομένων. Διότι δεν πρέπει να μας πιάσει μία, ας πούμε, σατανοϊστερία και τα πάντα να τα ερμηνεύουμε με τον σατανά. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία ερμηνεύονται με φυσικό τρόπο ή θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με φυσικό τρόπο. Εδώ είναι τα κεφάλαια, είναι η περίπτωση της απάτης. Μπορεί να έχουμε μία σχέτη απάτη. Ο Γκουρού Σάι Μπάμπα, παραδείγματι, ο οποίος θεωρείται ως θαυματοποιός, ας πούμε, και έχει πάρα πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα παρά ένας, όχι ο καλύτερος, ταχυδακτούργος απατεώνας. Λοιπόν, είναι θρησκευτικές πεπιθήσεις, που ξέχωρα από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ή ψευδείς γνωματώξεις, κατασκευάσματα του ερμηνευτή, παραφυσιολογικά φαινόμενα κτλ. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο νομίζω ότι έθεσε το θέμα αυτό κατά τρόπο πάρα πολύ επιτυχημένο, απόδειξη το ότι κυκλοφορεί σε επανειλημμένες εκδόσεις. Επίσης, όταν εκδηλώθηκαν τα γεγονότα, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο «Η χαμένη αθωότητα, περιπλανής σε δρόμους του Ιωσφόρου», που δεν εγγράφει εκείνη την εποχή, διότι επειδή είχε γίνει αντικείμενο ενός τετραμήνου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, το οποίο είχε γίνει πριν από 5 χρόνια. Λοιπόν, και επίσης, πριν εκδηλωθούν τα γεγονότα, είχε οριστεί το γενικό θέμα της έκτης πανορθοδόξου συνδιασκέψεως στη Μυτελήνη, «Μαγεία, νέος σατανισμός». Από αυτά και μόνο βλέπετε ότι τουλάχιστον η υπεύθυνη φορείς για την ποιμαντική αντιμετώπιση του προβλήματος από πλευράς εκκλησίας είχαν εγκαίρως ευαισθητοποιηθεί. Μάλιστα, κυκλοφορήσαμε και αυτό, δεν μου αρέσει πολύ το εξώφυλλο, δεν το πρόσεξα πολύ, «Σατανιστικές παγίδες», το οποίο κυκλοφορεί για μαθητές του Λυκείου κτλ., που είναι μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και λεπτό να γράψει κανείς ένα τέτοιο θέμα για παιδιά. Και φυσικά αυτό το τελευταίο βιβλίο, «Εγκληματικό δόγμα, περιπλανής σε δρόμους Ιωσφόρου», αυτά και μόνο αποδεικνύουν ότι μας απασχολεί το θέμα και τουλάχιστον από πλευράς εκκλησίας ετέθη το θέμα. Αλλά δεν πρέπει να το περιορίσουμε ως ένα καθαρό θρησκευτικό πρόβλημα, διότι έχει το λόγο και η πολιτεία και δεν μου κάνει εντύπωση το ότι όλες οι εκθέσεις για τις νεοφανείς αιρέσεις που εκδίδονται σε όλα τα Υπουργεία του Εξωτερικού για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολείων περιλαμβάνουν απαραίτητος και το κεφάλαιο περί σατανισμού.
Νομίζω ότι είναι καιρός να κινητοποιηθεί η πολιτεία, να λάβει τα μέτρα της για τη σωστή ενημέρωση των μαθητών του σχολείου. Όχι μόνο μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά και μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ λεπτό σημείο, εξαρτάται ποιος θα το χειριστεί αυτό το θέμα, μπορεί να κάνει και κακό. Μάλιστα. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα, εφόσον εσείς χειρίζεστε το θέμα από τη σκοπιά σας και από την Εκκλησία πλέον με επίσημο τρόπο και όσο μπορείτε, διαβάζοντας αυτή την εγκύκλιο, η οποία διαβάστηκε νομίζω στους ναούς, έτσι. Ναι, τότε νομίζω, ναι. Είναι μία απόφαση της Ιεράς Συνόδους Εκκλησίας της Ελλάδος, την υπογράφει ο Σεραφείμ και άλλοι 10 Μητροπολίτες, 12. Δεν έχουν δώσει ακόμα, το πιστεύω απόλυτα αυτό που σας λέω, δεν έχουν δώσει ακόμα, γιατί έχω βεδιάσει με πάρα πολλά παιδιά και με συναδέλφους δημοσιογράφους και με προηγμένους ακόμα στη σκέψη ανθρώπους και στην αναζήτηση και με την Ελλάδα μέσα τους και με την Ορθοδοξία και με διάφορες ανησυχίες, αν θέλετε, σε προέκταση. Δεν έχουν δώσει ακόμα κανείς, πέρα από τα μεγάλα λόγια, και θα διαβάσουμε την εγκύκλιο αυτή, χωρίς να κάνουμε κριτική εσείς, εγώ μπορώ να κάνω κριτική, δεν έχουν δώσει ακριβώς τι προσφέρει σε αυτά τα παιδιά, γιατί εκεί αγγίζει περισσότερο, ο σατανισμός, ώστε να τα παρασύρει, πέρα από τα που είπαμε ότι είναι ο προσιτισμός γίνεται με το σεξ, ένα μέρος, ένα κομμάτι το σεξ, για να πάμε περισσότερο μετέπειτα εις το αίμα, για να πάμε εις το έγκλημα. Αν θέλετε να διαβάσουμε αυτήν την εγκύκλιο, ας πούμε, η οποία διαβάστηκε από τον Άμωνα. Ο απλός κόσμος, πατέρα Αντώνη, ο απλός κόσμος, ο οποίος είναι κάτω στην εκκλησία, ο απλός κόσμος και τα απλά παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορούν να διαφωτιστούν από αυτά τα πράγματα. Και επειδή αυτά τα βιβλία τα οποία εσείς έχετε κάνει όλη αυτή την ανάλυση δεν είναι τόσο προσιτά και δεν κυκλοφορούν ευρέως ή δεν έχουν και τη διάθεση κάποιοι να διαβάσουν τόσο μεγάλα βιβλία ή και τον χρόνο ακόμα, μένουν σε μία θολούρα. Εγώ έχω διαπιστώσει και μεταφέρω αυτή την απορία, ας πούμε, όχι αυτή την απορία κόσμου όπου άκουσαν από χτες ότι θα γίνει αυτή η εκπομπή, με μία προς εσάς έκκληση. Πώς πλησιάζουν τα παιδιά μας, τι τους υπόσχονται? Ναι. Διότι το να καθίσουμε, το να πει η Ιερά Σύνοδος αυτά για τα οποία είπε, για κοσμοκράτορα του σκότους, για τον Απόστολο Παύλο, για τις προαιρέσεις του ανθρώπου, για τις εξελίξεις, για τις άλλες μορφές, για τις παραγράφους, αποκάλυψε εκείνο, αποκάλυψε άλλο. Εδώ τα πράγματα είναι πρακτικά. Ναι, είναι πολύ πρακτικά. Εδώ είναι κάποια παιδιά τα οποία οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια προς τα εκεί. Είναι κάποια παιδιά τα οποία πηγαίνουν προς τον σατανισμό. Πώς τα παίρνουν τα παιδιά τους, θέλει να μάθει ο κόσμος, τι τους υπόσχονται, θέλουν να αντιδράσουν οι γονείς και θέλουν να αντιδράσουν μιλώντας με τα παιδιά τους, να τους πούνε ότι αυτά που σας λένε δεν γίνονται ή αυτά που σας υπόσχονται δεν μπορούν να σας τα κάνουν. Πρακτικά πράγματα, απλά πράγματα. Μιλάμε πλέον, δεν απευθυνόμεθα πάντα σε σπίτια τα οποία έχουν μόρφωση, τα οποία έχουν πτυχία. Έχουμε απλούς γονείς οι οποίοι πρέπει να αντιδράσουν τα παιδιά σου, να πιάσουν και το κορίτσι που πάει στη βιοτεχνία, να πιάσουν και το κορίτσι που πάει στην κατώτερη σχολή, να πιάσουν και το κορίτσι που παραγγείλει κομμότρια, να μιλήσουν και οι γονείς. Αλλά και σε αυτήν την εκπομπή που μας ακούνε, να πούμε πράγματα, κάποια πράγματα απλά. Τι τους υπόσχονται αυτοί? Ένας ο οποίος είναι σε κάποια ομάδα, σε κάποιο κέντρο, τι υπεσχέδει ο αυτός που κάποιος βέβαια κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία της δίκης που γίνεται, κάποιος άλλος οργανισμός κρύβεται, που τα παιδιά ίσως να μην θέλουν να μιλήσουν, ίσως να μην είναι κάτω από την επίρρεια του τρόμου ακόμα, ίσως να φοβώνται ότι ο σατανάς μπορεί να ενεργήσει κακό στους γονείς τους, ίσως. Τι τους είπε και τα τράβηξε προς εκείνη την πλευρά? Γιατί δεν παίρνεις ένα παιδί το οποίο είναι σύγχρονο παιδί, το οποίο και με τη μουσική να του πεις πάμε να σκοτώσουμε κάποιον ή να του σπάσουμε το κεφάλι. Μάλιστα.
Νομίζω ότι δεν είναι πάντοτε σαφές αυτό το οποίο ακολουθεί από την πρώτη επαφή. Λοιπόν, και νομίζω ότι εδώ γίνεται, πρέπει να προσέξει κανείς, παραδείγματι να διαβάσουμε εδώ ένα κομμάτι από την μαρτυρία ενός πρώην σατανιστού αρχιερέα, στον οποίο έθεσα εγώ αυτό το ερώτημα το δικό σας. Πώς γίνεται ο προσυλλητισμός? Να γίνω βιοπρακτικός. Ναι. Εσείς είδατε ότι πίσω από αυτά τα παιδιά που έχετε κατά κάποιον τρόπο μπει σε αυτή τη δίκη με το δικό σας τρόπο, το πνευματικό όπως είπατε, έτσι, που βλέπετε αυτή τη δίκη από μακριά. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Ναι, ναι, με το πνευματικό τρόπο. Αυτά τα παιδιά πώς μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το τούνελ, για να βγουν απέναντι έτσι όπως βγήκανε? Ναι, αυτά τα παιδιά συγκεκριμένα, από ό,τι εγώ βέβαια γνωρίζω, ξεκίνησαν από την περιέργεια και από τον εντυπωσιασμό. Και πλέον, όταν διέκριναν οι προσιλητές τους τον εντυπωσιασμό, τότε τα τροφοδότησαν με υλικό, ούτως ώστε να πρέπει να είχαν τροφοδοτήσει και με την περιέργεια. Τι ήταν αυτό το περίεργο που τους έδωσε, τους έβαλε στον δρόμο της περιέργειας? Ναι, καταρχήν θα ήθελα να πούμε μερικά σημεία εδώ στο θέμα το δικό σας γενικότερα, ο οποίος θίγεται όπως προκύπτουν από βαθύτερες μελέτες και αναλύσεις που έχουν γίνει ιδιαίτερα στο χώρο της Αμερικής από το οποίο ξεκίνησε. Καταρχήν υπάρχει η ικανοποίηση θρησκευτικών αναγκών. Πίσω από την προσέλευση σε αυτό το χώρο υπάρχει ένα κενό νοήματος ζωής. Μια δίψα θρησκευτική για ικανοποίηση. Κατόπιν έρχεται... Αυτό το κατάλαβα. Τα παιδιά αυτά, είπατε προηγουμένως εδώ εσείς, ότι προήλθονται από οικογένειες με βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Ναι, σύμφωνοι, αλλά μη λησμονείτε ότι ο σατανισμός χρησιμοποιεί πλέον ακόμη και την Αγία Γραφή. Με αντίστοιχη έννοια. Επομένως, δεν έρχονται να τους πούν εκ των προτέρων ότι να χλεβάσουν την Αγία Γραφή ή οτιδήποτε κτλ. Υπόσχονται μια βαθύτερη, θα έλεγα, κατανόηση ή μια αληθινή κατανόηση. Λοιπόν, κατόπιν έρχεται μια υπόσχεση, όπως είπατε. Είναι η υπόσχεση της δύναμης και της γνώσης. Ότι θυμηθείτε τον αρχαίο Όφης, θα γνωρίσετε μια δύναμη και γνώση, απόκριτη γνώση, με αυτόματες διαδικασίες. Θέλω να πούμε ακριβώς. Ποια είναι αυτή η υπόσχεση, γιατί το να υποσχεθεί σε ένα παιδί σήμερνο, σύγχρονο, σε ένα ελληνόπλο σύγχρονο, το οποίο όλα τα ελληνόπλα είναι ξύπνια παιδιά σήμερα, τα σύγχρονα παιδιά, τα οποία ακούνε και τη μουσική τους, βγαίνουν και τα βράδια, ξέρουν, είναι καλομεταχειρισμένα από τις οικογένειες, έχουν το χαρτζηλίκι τους, έχουν τα πάντα. Το να το πάρεις ένα δύο παιδί, το οποίο γνωρίζει τη ζωή, και να του υποσχεθείς κάτι το οποίο θα το φτάσει ένα πρωί σε έγκλημα, πρέπει να είναι πολύ χειρό αυτό. Ναι, ναι, εκτός εάν αυτό είναι βαθμιαίο σε μια διαδικασία. Γιατί είναι χαλασμένο ψυχικά το παιδί, ας πούμε, είναι ανώμαλο. Κοιτάξτε, στην αρχή δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εάν μπει κανείς μέσα στη διαδικασία, τότε μπορεί σταδιακά, αν μείνει και δεν φύγει, να οδηγηθεί και εκεί. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω εδώ. Έχω σημειώσει κάποια σημεία που νομίζω ότι είναι σημαντικά και δεν είναι συμπεράσματα απλώς και μόνο της δικής μου μελέτης. Το πρώτο σημείο λοιπόν είναι η υπόσχεση δύναμης και γνώσης. Και σύμφωνα με τον σατανισμό πλέον, ο σατανιστής καλείται να πραγματοποιήσει οτιδήποτε και αν θελήσει. Είναι η απολυτοποίηση του θελήματος. Κάνε ό,τι θέλεις, αυτός είναι ο νόμος. Και δεν χρειάζεται πλέον να κουραστεί γι' αυτό. Ναι, μπορεί να το κάνει με αυτόματες διαδικασίες. Συγχωρείτε, τότε τα παιδιά αυτά, εγώ δεν κάνω το δικαστή και εύχομαι τα παιδιά αυτά να βρούνε τον ψυχικό τους κάποια στιγμή, το ψυχικό τους λιμάνι. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο μπορούν σε αυτά τα παιδιά να συμβεί μέσα τους, να κάνουν κάποια μεγάλη επιστροφή, να βρεθούν με τους εαυτούς τους, να δώσουν μια press conference ένα πρωί με τον εαυτό τους, να δουν τι κάνανε,
τι δεν κάνανε, τι έπρεπε να κάνουνε, τι δεν έπρεπε να κάνουνε. Αλλά παιδιά τα οποία είχαν βαθύ θρησκευτικό συνέστημα, το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα υποξυπακούεται ότι έχεις και την άποψη και ξέρεις την θέση σου του Σατανά. Ξέρεις τις προτάσεις που σου κάνει ο δαίμονας με τη γέφυρα που σου δίνει, ας πούμε, και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις για αυτό που θα σου προτείνει ο Σατανάς. Για σκεφτείτε όμως μία ηλικία 14 ετών ή 15 ετών που από τη φύση του το παιδί έχει την περιέργεια μέσα. Ναι, αλλά έχει και τον φόβο του Σατανά. Έχει τον φόβο του Σατανά. Διότι η πίστη είναι η φόβος Θεού, ας πούμε. Επαναλαμβάνω, δεν ξεκινάει με τη σκληρή πραγματικότητα του σατανιστικού χώρου. Ξεκινάει με το παιχνίδι. Και σιγά σιγά βαθμία οδηγείται σε αυτό. Θα ήθελα να επιμείνουμε στις υποσχέσεις. Τι αναμένει κάποιος από αυτό το χώρο, μακρόχρονα έστω, όχι ίσως από το πρώτο στάδιο. Κατόπιν είναι η επιθυμία για εξουσία και για δύναμη. Η αίσθηση, ακόμη πιο πνευματικά, ενός ανωτέρου επίπεδου, ότι φτάνει κανείς με τις διαδικασίες αυτές σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδήσεως ή σε ένα ανώτερο, αν θέλετε, πνευματικό επίπεδο. Ο χώρος αυτός μιλάει για πνευματικότητα, αντίστροφη βέβαια, αλλά για πνευματικότητα. Ή η ανάγκη για την απόκτηση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας. Φανταστείτε στον κόσμο που ζούμε της μαζοποιήσεως, όπου ο καθένας μας γίνεται νούμερο, ας πούμε, ένας αριθμός. Λοιπόν, η ανάγκη να ανήκει κανείς κάπου και μάλιστα να ανήκει σε μια ομάδα, ας πούμε, ανωτέρων ή δυνατοτέρων ή, ας πούμε, πνευματικότερων, αν θέλετε. Η υπόσχεση λοιπόν ότι θα αποκτήσει κανείς μια ιδιαίτερη ταυτότητα, αυτό σαγηνεύει κάποιους νέους. Κατόπιν η άρνηση της αυθεντίας, της μισητής αυθεντίας, θα έλεγαν ή θα ένιωθαν τα παιδιά, είτε του δασκάλου, είτε του πατέρα και ούτω καθεξής, στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινωνία, στην εκκλησία κτλ. Έχουν κάποιες τέτοιες τάσεις κάποια παιδιά. Δεν είναι όμως απαραίτητο να πούμε ότι αγγίζουν τον σατανισμό όλα αυτά, έτσι. Όχι, όχι, αλλά είναι τα κενά, επιθυμίες. Ούτε να πούμε ότι οι επιθυμίες αυτές είναι προθάλαμος σατανισμού. Μιλάμε τι θα μπορούσε να υποσχεθεί αυτός ο χώρος, ανεξάρτητα αν ικανοποιούνται αυτές οι απαιτήσεις ή όχι. Το τι θα μπορούσε ή το τι υπόσχεται ο χώρος. Υπόσχεται, οπωσδήποτε. Ναι, ωραία, ή τι θα μπορούσε να αναζητήσει κανείς. Κατόπιν είναι η αντίστροφη της ηθικής που υπόσχεται ο Σατανάς. Στη θέση της ανοχής απέναντι στους αχαρίστους γίνεται η φιλία με εκείνους που το αξίζουν. Το είδατε αυτή στην αντίστροφη, ας πούμε, επί του όρους ομιλία. Οι δυνατότητες, αν θέλετε, το αναρχικό κύμα κτλ. Για αντικοινωνική και σεξουαλική συμπεριφορά. Η συναρπαστικότητα στην φυγή από την κοινωνία. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σαγηνεύουν. Πώς να το κάνουμε. Εάν όμως το παιδί φροντίσει κάποιος ή η οικογένεια ή ο κοινωνικός χώρος να του δώσει μια σωστή, ένα σωστό προσανατολισμό, ένα σταθερό σημείο αναφοράς που να κρίνει και να συγκρίνει, βέβαια ο κίνδυνος της να παρασυρθεί είναι πολύ μικρός. Και πατέρα αυτό ακριβώς εξετάζουμε. Τα μέχρι αυτά που είπαμε αυτή τη στιγμή, αυτά που μου αναφέρατε, δεν είναι εκείνα, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, τη φτωχή μου γνώμη, τα οποία μπορεί να σαγηνεύσουν ένα παιδί σήμερα, να τον εισαγάγουν έστω και στον προθάλαμο ή να τον οδηγήσουν ως φάρος σιγά σιγά να φτάσει στο σατανισμό. Ναι. Αυτά που αναφέραμε τώρα έχουν πάρα πολλά παιδιά, την πνευματικότητα, την ανωτερότητα, το ένα, το άλλο. Και εμείς ως νέοι την είχαμε, και εμείς μπορούσαμε να είμαστε σε μια ομάδα, και εμείς μπορούσαμε σε ένα σωματείο, τα οποία όμως τα είχαμε όλα αυτά, χωρίς να θεωρήσουν ότι ήταν ένας προθάλαμος σε κάποια άλλη κατάσταση. Υπάρχει μια διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι κάτι άλλο τους υπόσχονται, κάτι άλλο βλέπουν, κάτι άλλο προσδοκάνουν. Ναι, προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά. Όταν κανείς νιώθει κάποιες ανάγκες ή
όπως η παραδείγμα την περιέργεια. Το παιδί είναι φύση περίεργο. Εξαρτάται τι θα βρεθεί μπροστά του. Και αυτές τις προκλήσεις δεν τις είχαμε εμείς. Δεν υπήρχαν, υπήρχαν άλλα πράγματα. Και εξαρτάται όταν ένα παιδί αναζητάει αναγνώριση, αναζητάει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, αναζητάει να είναι κάτι άλλο κτλ. Εξαρτάται ποιος θα βρεθεί στον δρόμο του. Και μπορώ εγώ να σας βεβαιώσω, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτά τα κενά τα οποία αναλυτικά εξετάζουμε σε αυτό το βιβλίο, που είναι και τα αίτια, εξαρτάται ποιο θα συναντήσει. Αν συναντήσει στον δρόμο του ένα γκουρού, που του υπόσχεται αυτά τα πράγματα, αλλά θα πάει στον κόσμο. Εάν συναντήσει έναν ναι, σατανιστή που δεν θα παρουσιαστεί ως σατανιστής, ναι, βέβαια. Το άλλο προηγουμένως που είπατε τις αναζητήσεις, δεν το διέχουμε ότι τις είχαμε. Τις είχαμε τις αναζητήσεις. Ναι, αλλά δεν... Και σε μεγάλο επίπεδο, δεν διότι εμείς περάσαμε και εσείς πιο περισσότερο γιατί πιο μεγάλος από μένα, περάσαμε πολύ πιο δύσκολα χρόνια και είχαμε υψημένες αναζητήσεις με αντίθετο με πολλή διαφορά παρανομαστή και αριθμητή και παρανομαστού, ας πούμε. Ναι, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι, που κατέληγαν στη δική μας την εποχή κάπου αλλού λόγω χάρη στον ορθολογισμό ή λόγω χάρη στα κόμματα ή στον αναρχισμό ή δεν ξέρω πού. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή τώρα γκρεμίστηκαν τα είδωλα που έστησε η απολυτοποίηση της γνώσεως, της τεχνικής και της επιστήμης, ζούμε σε μια μετά εκοσμικευμένη εποχή που είναι η εποχή των πνευματικών αναζητήσεων και όπου υπάρχει ζήτηση υπάρχει πολλή προσφορά και οι προσφορές είναι ποικίλες και πολλές και εξαρτάται κανείς ποιος, το παιδί ποιον θα συναντήσει στον δρόμο. Αυτό θέλω να σας πω. Τι του υπόσχεται, δύναμη. Και δύναμη και, ναι, και το τραβάει από την περιέργεια, ναι, και όλα αυτά τα οποία του προσφέρουν, τους προσφέρουν σε εύκολες λύσεις, σε παραδείγματι. Δεν χρειάζεται λόγω χάρη να σπάσει στο διάβασμα το παιδί. Μπορεί με αυτόματες διαδικασίες να επιτύχει και καλύτερους βαθμούς. Και βέβαια έρχεται η απογοήτευση, ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι του υπόσχεται ο χώρος. Αυτήν τη στιγμή χάνει κανείς τον έλεγχο του εαυτού του. Οδηγείται σε μια απόλυτη εξάρτηση από τον χώρο, από τους αρχηγούς. Οδηγείται σε ένα τέλειο ξερίζωμα από το κοινωνικό του χώρο, από την οικογένειά του. Ζει σε μια διαρκή τρομοκρατία και οδηγείται ακόμη και στην αυτοκτονία πολλές φορές. Και είναι σημαντική αυτή η μαρτυρία η οποία επιβεβαιώθηκε από όλες τις περιπτώσεις που είχα εγώ τουλάχιστον που ομόφωνα, χωρίς να είναι ταυτόχρονη η συζήτηση, δήλωσαν αυτά τα παιδιά και ο πρώην σατανιστής αρχιερέας και τα λοιπά, ότι από αυτό το χώρο κανείς έχει τρεις δυνατότητες να καταλήξει. Η μία δυνατότητα είναι το ψυχιατρίο, η άλλη δυνατότητα είναι η αυτοκτονία και η τρίτη δυνατότητα είναι η φυλακή, δηλαδή η μετάνοια και η ελευθερία εν Χριστώ. Να σας ρωτήσω, πιστεύετε εσείς με την προσωπική σας τοποθέτηση για αυτά τα παιδιά τα οποία δικάζονται τώρα, ότι αυτά τα παιδιά είναι αυτά τα παιδιά, είναι αυτή η ομάδα, κοιτάξτε, αυτόνομοι, αρχίζουν έχω... και τελειώνουν σε αυτά τα παιδιά που δικάζονται όλα, που δικάζονται όλα τα εγκλήματα ή πίσω υπάρχει κάποιος άλλος φορέας, κάποια άλλη πηγή όπου αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να φτάσουν, είναι τρομαγμένα όπως είπατε ότι υπάρχει ο τρόμος και δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια και ότι αυτά τα παιδιά ήταν απλώς ενεργούμενα κάποιες καταστάσεις. Εάν μελετήσετε αυτό το βιβλίο που είναι η μαρτυρία και δύο, και δύο από αυτά τα παιδιά, χωρίς να αναφέρετε τα ονόματα, yeah, εκεί σε ανύποπτο χρόνο ομολόγησαν αυθόρμητα σε μια προσωπική συζήτηση που είχαν ότι δεν ήταν από αυτά, δεν έκλεινε ο κύκλος εκεί. Αυτό θέλω. Υπήρχαν και κάποιοι παραπάνω. Λοιπόν, και μάλιστα μιλούσαν για διασυνδέσεις με την εκκλησία του Λαβέη στην Καλιφόρνια. Καλιφόρνια. Λοιπόν,
Εάν έτσι έχει το πράγμα, που εγώ δεν πιστεύω ότι έχει διαφορετικά. Ναι, εάν λοιπόν, έτσι έχει το πράγμα, πλέον έχουμε οργανωμένο σατανισμό εδώ, ναι, τότε οργανωμένη πλέον, εκκλησία σίγουρα, σατανά. Σίγουρα έχουμε πολλές εκκλησίες του σατανά οργανωμένες, όπως είναι εδώ και το τάγμα το του ναού του της Ανατολής υπάρχει εδώ και η καθολική γνωστική εκκλησία, έτσι νομίζω λέγεται, υπάρχει εδώ και ένα σωρό όταν λέτε τάγματα. Καθολική γνωστική, είναι σατανιστική εκκλησία. Είναι αυτή που, μια, που είναι στο Φάληρο, κάτι γνωστική που είναι στο Φάληρο. Κοιτάξτε, όταν λέμε γνωστική υπάρχει και η λεγόμενη γνωστική ανθρωπολογία του Σάμουελ Αουνβεόρο, ο οποίος υποστήριζε ότι ήταν και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Αυτή και ο Σπόρος είναι τρία διαφορετικά παρακλάδια, αλλά δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι. Δεν μιλάω για το Κέντρο Γνωστικών Σπουδών ή το Πανελλήνιο Κέντρο. Είναι τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις από τότε που πέθανε ο αρχηγός, γιατί όλοι έκαναν τον αρχηγό κτλ. Αλλά μιλάω για μια καθαρά σατανιστική εκκλησία. Δεν ταυτίζεται με αυτό που λέτε. Άρα εσείς βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας πλέον. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Ωραία, εντάξει, δεν το στηρίζουμε όμως τα δεδομένα πλέον τα οποία έχω. Γιατί αν πιάναμε και τους παραπάνω, αν πιάσουμε τους παραπάνω και πούνε και αυτά τα παιδιά ότι ήτανε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ωραία, και πάνω από αυτούς ακόμη θα υπάρχουν άλλοι, αυτό, εφόσον υπάρχουν τόσες... Αυτό πλέον δεν είναι απλό. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και αν μπορούν τα παιδιά αυτά να τους κατονομάσουν. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Ναι. Έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Εγώ θα ευχόμουν να τους κατονομάσω. Υπάρχει ελπίδα σε αυτά τα παιδιά. Εδώ φύγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα που είναι κέριο, θα έλεγα. Και όπως το έλεγε, κέντρο, το έχω πει πολλές φορές. Ο Ντούμπζεκ έλεγε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Υπάρχει ελπίδα. Είναι το κέντρο μιας συζητήσεως που γίνεται τώρα στην κοινή γνώμη. Θα έλεγα με επίκεντρο τη θέση τη δική μου, που διακήρυξα από την αρχή ότι δεν υπάρχει εγκληματική φύση. Πιστεύω, έτσι πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι η ανθρώπινη φύση είναι μία, είναι ενιαία, γι' αυτό και υπάρχει και σωτηρία. Αυτήν την δική μας φύση προσέλαβε ο Χριστός και υπάρχει προαίρεση. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές φύσεις. Εάν υπάρχουν πολλές φύσεις και πούμε ότι άλλη φύση προσέλαβε ο Χριστός και άρα άλλη εθεράπευσε και όχι τη δική μου, τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο ένας άνθρωπος. Λοιπόν, το κακό δεν βρίσκεται στη φύση του ανθρώπου, διότι η φύση του ανθρώπου είναι δημιούργημα του Θεού και όλα τα δημιούργησε καλά. Το κακό, το έγκλημα, η αμαρτία είναι μια προσθήκη στη φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν προσέλαβε την αμαρτία ο Χριστός και παρόλα τα αυτά προσέλαβε τον όλο άνθρωπο, επειδή η αμαρτία είναι έξω από τη φύση. Λοιπόν, το κακό, το έγκλημα, έχει σχέση με την προαίρεση του ανθρώπου και τίθεται το ερώτημα τώρα κατά πόσον κάτω από ορισμένες συνθήκες αυτή η προαίρεση μπορεί να επηρεαστεί. Λόγου χάρη όταν ενταχθεί κανείς στον χώρο των ναρκωτικών. Τίθεται το ερώτημα, μπορεί να επηρεαστεί η προαίρεσή του? Εγώ μιλάω και ήδη από το 1980, εξέδωσα ένα βιβλίο, έχει εξαντληθεί δυστυχώς τώρα, με τον τίτλο «Ψυχοναρκωτικά». Είναι ένα είδος ναρκωτικό οι νεοφανείς αυτές ολοκληρωτικές έργα. Και τίθεται το ερώτημα κατά πόσον μπορεί μέσα σε αυτό το χώρο να αλλοιωθεί ή να επηρεαστεί η προαίρεση του ανθρώπου. Και με αυτήν την έννοια κάνω λόγο όπως και για, το ναρκωτικό σου υπόσχεται δύναμη, για εγκληματικά δόγματα. Όπως τα ναρκωτικά υπόσχονται μία δύναμη, το ήθελα να μεταφέρουμε, κύριε Μιχαλόπουλε, ένα μήνυμα ελπίδος στους γονείς. Γι' αυτό σας λέω, λοιπόν, υπάρχει ελπίδα. Ενώ ζει κανείς σε αυτήν την γη, υπάρχει ελπίδα, διότι ο Θεός δεν διαγράφει κανέναν. Δεν διαγράφει απολύτως κανέναν. Και εδώ εμείς πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός και αλλοιωτός και όχι άτρεπτος. Οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι μια και σώθηκες, οι Νεοπροτεστάντες, πλέον η σωτηρία δεν χάνεται. Εμείς ξέρουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δοκόνες θάνε, βλεπέτωνε πέσει. Ο άνθρωπος λοιπόν και μετά την πτώση και μετά το βάπτισμα, αν θέλετε, την αναγέννηση, είναι τρεπτός. Μπορεί μια πόρνη να γίνει αγία, μπορεί ένας ληστής να γίνει
ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου, μπορεί ένας μαθητής να γίνει προδότης. Επομένως, όσο κι αν στο βάθος, στο βυθό της Αβύσσου βρίσκεται ο άνθρωπος ή ακόμη και αυτά τα παιδιά, υπάρχει μια μεγαλύτερη Αβύσσος, η οποία είναι η Αβύσσος της αγάπης του Θεού, και ξέρετε αυτό το πατερικό Αβύσσος, Αβύσσον επικαλείται. Η Αβύσσος στην οποία βρίσκεται ο αμαρτωλός άνθρωπος, στον πάτο, δεν έχει παρακάτω, επικαλείται μια μεγαλύτερη Αβύσσο, την Αβύσσο της αγάπης του Θεού. Και εδώ θα ήθελα, διότι σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνεται και μια μαρτυρία ενός 20χρονου κοριτσιού που είχε μπλέξει κατά έναν τρόπο στην ομάδα αυτή της Παλίνης, και έχει μια θαυμάσια εμπειρία γράψει εδώ, με αλλαγμένο βέβαια όνομα. Και το γράφουμε στο θα μου επιτρέψει να διαβάσω ένα κομμάτι που μιλάει για αυτό το θέμα, το πώς το βλέπει ένα νεαρό κορίτσι αυτό, και είναι εκπληκτικό το πόσο το κορίτσι αυτό θεολογεί πιο ορθόδοξα από ορισμένους θεολόγους οι οποίοι μιλούν για εγκληματικές φύσεις, και ότι σβαίνει η ελπίδα στον άνθρωπο, γιατί έχει λεχθεί και αυτό, ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα για αυτά τα παιδιά. Λέει, εξήγησα όσα μπορούν να εξηγηθούν, όχι προς Θεού όλα. Χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός. Όχι μόνο ελπίδα για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους. Αν χάσεις την ελπίδα για κάποιον, είναι σαν να αποδέχεσαι την απολυτοποίηση του κακού πάνω στον άνθρωπο. Είναι βαθιά θεολογική κουβέντα αυτό, και δεν ξέρω πώς την πάθανε μερικοί θεολόγοι. Λοιπόν, πρώτη αντίδραση σε κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, να αγγίξουμε, είναι να αδιαφορήσουμε. Αλλά με τον καιρό η αδιαφορία γίνεται μίσος, και το μίσος υπονομεύει τον ίδιο μας τον εαυτό. Και καταλήγει αυτό κορίτσι, αναφερόμενο προφανώς στα παιδιά τα άλλα που δικάζονται. Η ελπίδα μου είναι ο Χριστός. Τα λόγια αυτά που έγραψα ελπίζω και προσεύχομαι, προσέξτε, να βοηθήσουν κάποιον, κάπου, κάποτε, να εκπληρώσουν το στόχο τους. Είμαι βέβαιος ότι εννοεί αυτό. Πριν περάσω στην τελευταία ερώτηση, και που θα ζητήσω, σας κάνω την τελευταία ερώτηση και θα ζητήσω και την τελευταία να δώσετε συμβουλή προς τα παιδιά αυτά, ως πνευματικός, ως κληρικός, και στους γονείς να τους συμβουλεύσετε, ένα διαφημιστικό μήνυμα και ας συνεχίσουμε. Από το 1950 που ένας άνθρωπος τόλμησε να πει την αλήθεια για ένα πολιτικό πρόσωπο που κανείς ποτέ από το 1974 και μετά δεν είχε τολμήσει να πει μια λέξη. Τόλμησε σήμερα ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος με το βιβλίο του 60 χρόνια καραμαλικής προδοσίας. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζετε και πού πιστεύετε. Αυτό το βιβλίο οφείλει να το διαβάσει κάθε Έλληνας, πέρα και πάνω από πολιτικά πιστεύω. Γιατί πέρα και πάνω από τα κόμματα, όλοι ως Έλληνες αγαπάμε την αλήθεια. Φίλοι και φίλες, συνεχίζεται η αφύλακτη διάβαση στα τελευταία της λεπτά. Πάντα κοντά μας ο πρωτοπρεσβύτερος, ο πατέρας Αντώνιος Λευζόπουλος, ο κληρικός ο οποίος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στις αιρέσεις, στις παραθρησκείες και στον αγώνα του κατά του σατανισμού, γράφοντας βιβλία, κάνοντας κηρύγματα, διοργανώνοντας συνέδρια. Και πριν προχωρήσω στην τελευταία, στο τελευταίο σκέλος,
της συνεντεύξεως αυτής, θέλω να παρακαλέσω όλους μα όλους τους κληρικούς, μα όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους εκείνους και τους γονείς που πονάνε, που βλέπουν δίπλα τους ένα χάος να έρχεται, εάν δεν προλάβουμε, να διαβάσουν κάποια βιβλία όπου δίνουν απαντήσεις. Θέτουν ερωτήσεις, δίνουν απαντήσεις και λύνουν προβλήματα, όπως είναι το εγκληματικό δόγμα. Είναι εμπειρίες πρώην σατανιστών. Εμπειρίες πρώην σατανιστών, όπως είναι η χαμένη αθωότητα. Περιπλανήσεις σε δρόμους του αιωσφόρου. Περιπλανήσεις σε δρόμους του αιωσφόρου. Και όπως είναι ο αποκρυφισμός, γκουρουισμός και νέα εποχή. Πατέρα Αντώνιε, στην τελευταία ερώτηση, γιατί πέρασε ο χρόνος, είμαστε μια μισή ώρα μαζί και μετέπειτα στην δική σας ευχή και συμβουλή προς τα νέα παιδιά, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς που έχουν ένα βασικό ρόλο να παίξουν σε αυτή την υπόθεση, διότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα όσα παρουσιάζονται στις εφημερίδες και τα όσα δείχνει η τηλεόραση για την δίκη αυτή των παιδιών, των παιδιών που έκλεισαν κάποια σπίτια, που κλείνουν πάνω απ' όλα τους εαυτούς τους. Κλείνουν και τα δικά τους σπίτια. Ναι, μα αυτό λέω. Τα δικά τους σπίτια, όλα τα σπίτια κλείνουν. Συγγενείς, φίλοι, αλλά πάνω απ' όλα κλείνουν το δικό τους, το εσωτερικό σπίτι. Έχοντας βέβαια, όπως είπατε, πάντα η Εκκλησία βλέπει την ελπίδα να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αναλύσατε προηγουμένως ότι δεν γεννιόμαστε ως φύσεις εγκληματικές. Εσείς που ηγείστε όλων αυτών των αγώνων, με την εντολή βέβαια της Εκκλησίας, τι έχετε να πείτε και προς τους γονείς και προς εκπαιδευτικούς, αλλά και προς αυτά τα παιδιά τα οποία, όπως βεβαίως το είπατε πάρα πολύ σωστά, ζούμε σε μια τραγική εποχή, ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας ζητάμε δύναμη, τα παιδιά ζητάνε περισσότερο, τα παιδιά αυτά τα οποία πορεύονται σε δρόμους ονείρων, τα παιδιά τα οποία πορεύονται σε δρόμους φαντασιώσεων πολλές φορές, τα παιδιά τα οποία πορεύονται σε δρόμους ευκολίας, για τους δρόμους αυτούς ευθυνόμεθα και εμείς οι γονείς, εμείς ίσως γιατί δεν τους δείξαμε ότι η ζωή μπορεί να είναι και δύσκολη και τη ζωή μπορεί να είναι και πέρα από το βούτυρο, τη μαρμελάδα και την τηλεόραση και το χαρτζιλίκι και τα Τίμπερλαν και όλα αυτά. Τα παιδιά αυτά τα οποία ζουν ένα δικό τους δράμα και το εκδηλώνουν άλλα πολλές φορές προς τα ναρκωτικά, άλλα προς σατανισμό, άλλα προς διάφορες άλλες παγίδες. Τι έχετε να πείτε εσείς? Ναι, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την συμπάθειά μου και την συμμετοχή μου στην θλίψη των γονιών εκείνων και των συγγενών που έχασαν τα προσφυλή τους άτομα στο σατανιστικό χώρο. Κατόπιν, όπως είπατε πολύ σωστά, θα πρέπει να μεταφέρουμε και το μήνυμα της ελπίδος στις άλλες οικογένειες των παιδιών εκείνων που δικάζονται στο δικαστήριο το ορκωτό σήμερα, οι οποίες πραγματικά είναι εξίσου αν όχι περισσότερο τραγικές οικογένειες, και θα αναφερθώ σε μία μητέρα η οποία μου είπε ότι όταν πληροφορήθηκε αυτά τα γεγονότα ευχήθηκε ή επιθυμούσε και θα ήταν πιο, ας πούμε, πιο ελαφρό το ποτήρι εάν το παιδί της βρισκόταν μεταξύ των θυμάτων και όχι στην άλλη παράδοξη. Σε αυτές τις οικογένειες λοιπόν θα ήθελα να πω ότι
η Εκκλησία μεταδίδει το μήνυμα της ελπίδος και αυτό το μήνυμα της ελπίδος δεν αναφέρεται απλώς και μόνο σε αυτό το βίο, σε αυτήν την τρικυμιώδη περίοδο που διανύουμε όλοι, αλλά αναφέρεται και στην έκβαση της ιστορίας και αυτό μετράει, όπως ένας ναυτικός που αντιμετωπίζει τρομερές τρικυμίες δεν σταματάει στις τρικυμίες, αλλά έχει στο μυαλό του το σκοπό, το λιμάνι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν καταστάσεις απογνώσεως για ένα χριστιανό. Ο χριστιανός δεν κλονίζεται οτιδήποτε και αν το συμβεί γύρω του, και βέβαια πιστεύω και εύχομαι ότι μέσα από αυτήν την δίκαια, θα έλεγα, δοκιμασία, διότι τα παιδιά αυτά κάνανε εγκλήματα, αν τα κάνανε φυσικά εμείς δεν θα κρίνουμε σε ποιο βαθμό είναι ένοχο το κάθε παιδί για τα εγκλήματα που διέπραξαν, αυτά τα πράγματα πλέον να τα συγκλονίσουν, και θέλω να πιστεύω ότι ήδη είναι συγκλονισμένα, και να μεταφέρουμε και σε αυτά τα παιδιά το στοιχείο της ελπίδος, ό,τι και να του συμβεί, ακόμη και στην χειρότερη περίπτωση, χειρότερη εντός αγωγικών θα μπορούσε να λεχθεί κάτω από ορισμένες περιπτώσεις. Δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει ο Θεός για τον καθένα μας, διότι πολύ χαρακτηριστικά έχει λεχθεί ότι καμιά φορά εκεί που οργώνει ο διάβολος, σπέρνει ο Θεός. Λοιπόν, και πέρα από αυτό θα πρέπει να πούμε στους γονείς γενικά των παιδιών και σε όλους μας να έχουμε υπόψη μας ότι σήμερα χτυπούν τα νέα παιδιά ποικίλα ρεύματα, ποικίλες τάσεις, ποικίλες ιδεολογίες. Ζούμε σε μια υπεραγορά προσφοράς νοήματος, ζωής ή θρησκείας. Εκείνο που έχουν ανάγκη τα παιδιά σήμερα είναι να οριοθετήσουν τον πνευματικό χώρο στον οποίο βρίσκονται, να έχουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς και μέτρο κρίσεως, ούτως ώστε μόνο τους να μπορούν να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίζουν και να μην παρασύρονται. Βέβαια εδώ έχουμε και μια πολύ μεγάλη ευθύνη εκείνων οι οποίοι έχουν έχουν το λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία να διδάσκουν, να κηρύττουν, να κατηχούν, και εδώ κατ' επέκταση έχουμε μια ευθύνη της πολιτείας, διότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της την εκπαίδευση και το μάθημα των θρησκευτικών, να καταβληθεί μια προσπάθεια οριοθετήσεως της Ορθοδόξου πίστεως, διότι καταβάλλεται μια προσπάθεια να μεταβληθεί η κοινωνία μας σε μια κοινωνία συγχύσεως, συγκριτιστικής, όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, όλες οι πίστες είναι το ίδιο, όλοι οδηγούν στον ένα σκοπό και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλα αυτά τα συνθήματα που ακούμε και στα πλαίσια και των συνθημάτων της νέας εποχής, που μας απομακρύνουν από την πίστη μας, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να προσανατολιστούμε, αυτό πρέπει να γίνει, και μάλιστα εκείνοι που θα το κάνουν οι ίδιοι να έχουν οριοθετήσει τα πράγματα, και για να γίνει αυτό πρέπει να δεχτούν την πρόκληση τη σημερινή, την πρόκληση την ποικίλη, να την γνωρίσουν, και βέβαια μέσα από αυτήν την γνώση και μέσα από την Ορθόδοξο παράδοση να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά την πνευματική τροφή όπως την κηρύττει η Ορθοδοξία, διότι δεν παραλείπω κάθε φορά, κύριε Μιχαλόπουλε, να υπογραμμίσω όταν συζητάμε για αυτά τα πράγματα, για την πρόκληση και για τις λύσεις. Είπατε προηγουμένως ότι ασχολούμαι με τις αιρέσεις και τα λοιπά. Εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο οι αιρέσεις για τις αιρέσεις, αλλά κυρίως η Ορθοδοξία και η οριοθέτηση της Ορθοδοξίας. Αν το κάνουμε αυτό και γνωρίζουμε πλέον ποιες είναι οι απαντήσεις και οι λύσεις της Ορθοδοξίας,
τότε θα έχουμε πλέον στο τη κλήρο, δυνατότητα. Όμως, το θέμα της Ορθοδοξίας πρέπει στον κλήρο. Και είπατε προηγουμένως για τα βιβλία. Εγώ θα συνιστούσα πολύ αυτό το βιβλίο, το οποίο ίσως είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω γράψει, η Ορθοδοξία μας, που είναι η οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως σε σχέση με τη λατρεία και τη ζωή, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόκληση. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό. Και στα παιδιά θα έλεγα, θα έλεγα ότι οι εμπειρίες όλων εκείνων που έχουν εμπλακεί στον χώρο του αποκρυφισμού και του σατανισμού αποδεικνύουν ότι καμία μα καμία από τις υποσχέσεις που δίδεται σε αυτόν τον χώρο δεν εκπληρώνονται. Αντίστροφα, έχουμε τα αποτελέσματα. Όχι δύναμη, αλλά δυναμία. Εξάρτηση. Πλήρη εξαθλίωση της προσωπικότητος. Πλήρη αλωτρίωσης. Τίποτε απολύτως δεν επιτυχάνεται στον χώρο αυτό. Αντίθετα, μεταφέρεται κανείς σε μια κατάσταση διαρκούς πνευματικής τρομοκρατίας, μια εφιαλτική κατάσταση που οδηγεί, όπως είπαμε, είτε στο ψυχιατρίο είτε στην αυτοκτονία, εκτός εάν ο Κύριος έρθει και αρπάξει πλέον μέσα από την κόλαση κάποια ψυχή όταν διακρίνει ότι συνεργάζεται με την προαίρεσή του. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο λόγο, είναι ότι μιλάμε για τον Αντίχριστο, μιλάμε για τον Σατανά. Εγώ θα έλεγα να μιλάμε πιο πολύ για τον Χριστό. Και πάντως οι άνθρωποι του Χριστού, εκείνοι που έχουν τη σφραγίδα του Θεού, είναι οι σφραγισμένοι, είναι εκείνοι που είναι η ιδιοκτησία τροποτινά του Θεού, αυτό σημαίνει σφραγισμένος, δεν κινδυνεύουν από το διάβολο, δεν κινδυνεύουν από το Σατανά. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου μας λέγει ότι ο Σατανάς είναι δεμένος μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ένα δεμένο σκυλί όμως μπορεί να κάνει και ζημιά, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος θα πάει κοντά του γυρεύοντα και θα αρχίσει να παίζει μαζί του. Και πάντως εμείς δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο, αλλά περιμένουμε τον Χριστό. Έρχου Κύριε, λέγει η Αποκάλυψη, και ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, δεν ταράσεται. Και αν διαβάσουμε την Αποκάλυψη ακόμη και το κεφάλαιο αυτό, νομίζω ότι είναι το ένατο, αν δεν απατάμε κεφάλαιο, που περιγράφει ότι έπεσε, λέγει, ένας αστέρας από τον ουρανό. Τι θα πει αυτό? Ότι ο άνθρωπος, ακόμη κι αν είναι αστέρας στον ουρανό, είναι τρεπτός και μπορεί να πέσει. Λοιπόν, και άνοιξε, λέγει, τα φρέα της Αβύσσου. Και εκεί βγήκαν αυτά τα τέρατα, οι ακρίδες, τερατόμορφες, που βασάνιζαν, λέγει, τα πάντα. Αυτά δεν είχαν εξουσία να βασανίσουν, να βλάψουν αυτούς οι οποίοι είχαν τη σφραγίδα του Θεού. Εάν έχουμε λοιπόν τη σφραγίδα του Θεού που πήραμε με το βάπτισμα και συνειδητά την καλλιεργούμε, την ζούμε και δεν οδηγούμεθα πλέον σε αποκλίσεις από τη ζωή μας εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε απολύτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φυλακτή διάβαση έφτασε στο τέλος της. Κοντά μας απόψε ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Αντώνιος Αλεξόπουλος, γνωστός από τις εκπομπές του σε εσάς εννοώ τους φίλους της τηλετώρα. Όπως ακούσατε, το πρόβλημα του σατανισμού πέφτει πάνω στους ώμους της πολιτείας και της Εκκλησίας. Και οι δυο τους, ο καθένας, καθεμιά πολιτεία και Εκκλησία, καθεμιά από τη δική της σκοπιά, με τη δική της οντότητα, με τη δική της ροή στον προγραμματισμό, πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, γιατί ίσως πίσω από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ίσως τα όσα είδαμε μέχρι σήμερα, τα όσα μάθαμε μέχρι σήμερα, να κρύβεται κάτι το πιο σημαντικό, το πιο ανώτερο, κάτι που υποσκάπτει αυτή τη στιγμή και την νεολαία και με προεκτάσεις ακόμη και αυτό το έθνος. Φαίνεται ότι ο σατανισμός με
τις ποικίλες του μορφές που εκδηλώνεται στην Ελλάδα και φυσικά σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά μιλάμε πάντα για την Ελλάδα, έχει κάνει καλή δουλειά εδώ σε αυτόν τον τόπο, διότι έμεινε καλά προστατευόμενος από την πολιτεία, μια πολιτεία αδιάφορη, μια πολιτεία η οποία δεν νοιάζεται για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τελευταία στον τόπο, μια πολιτεία που έχει κατεδαφιστικές τάσεις, μια πολιτεία που μπορούμε να πούμε ότι πολλοί από τους μπροστάριδες δεν έχουν μέσα τους φόβο Θεού, δεν έχουν Θεό. Και κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να κάνω πάλι την έκκληση στους φίλους τηλεθεατές, όσοι γνωρίζουν και ό,τι γνωρίζουν για το ΚΕΦΕ, να μην ξεχάσουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Αθηνών, να δώσουν το παρόν, να δώσουν τα στοιχεία, να δώσουν τη δική τους μαρτυρία στον εισαγγελέα τον κύριο Αγγελή. Καλή σας νύχτα.